Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πρώτη σου σεζόν ως προπονητής, πρώτος τίτλος. Κάνε μας έναν απολογισμό για σένα. Πώς ήταν τα πράγματα αυτή τη σεζόν? Είστε σίγουρο ότι όταν ολοκληρώνεις πρωτάθλημα με το τρόφαιο, με πρώτη θέση, σίγουρα ότι πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Όπως είμαι και εγώ τώρα, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Μαζευτήκαμε όλοι 3 Ιουλίου και μπήκαμε μέσα, δουλέψαμε πολύ σκληρά και δυνατά. Βέβαια, τα παιδιά αυτά που τους έχω, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν τα κάναμε τίποτα. Βέβαια, εννοείται ότι και οι συνεργάτες μου με βοηθήσανε πάρα πολύ, όπως είναι ο Χρήστος Κερπέκης, όπως είναι ο Γρηγόρης, όπως είναι ο Δημήτρης Δανιλίδης, όπως είναι ο κύριος Γρηγόρης που είναι στο τεχνικό τμήμα. Από εκεί και πέρα ήμασταν πολύ χαρούμενοι και ήμασταν πολύ χαρούμενοι και για κάτι άλλο, γιατί εκτός που κατακτήσαμε πρωτάθλημα, ανεβάσαμε πολλά παιδιά πάνω που δεν πίστευα και δεν περίμενα ότι τόσο πολλά παιδιά τα ανέβουν πάνω. Όχι γιατί δεν έχουν ποιότητα, έχουν ποιότητα και κάτι σ' άποψη μου μπορούσαν και κάποια άλλα παιδιά να ανέβουν, γιατί αξίζουν, αλλά έχουμε αποδείξει ότι αυτό που γίνεται και αυτό που κάναμε έχει μεγάλη σημασία και για τους μεγάλους, και μπορούμε από εδώ να βοηθήσουμε και την μεγάλη ομάδα. Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδρομής από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα ποιο ήταν? Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να αποκτήσεις εμπιστοσύνη από τα παιδιά. Ευτυχώς πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει μετά από πρώτες 2-3 μήνες, μετά από την γνωριμία που είχαμε και μετά από την δουλειά που όποια κάναμε στην αρχή, όταν μπήκαμε μέσα στα πρώτα παιχνίδια, όταν παίρναμε εύκολες νίκες και άνετες νίκες με την αξία μας, αρχίζανε και τα παιδιά να καταλάβουν ότι όλα αυτά που μιλάμε και που τους λέμε και που δουλεύουμε έχουν μεγάλη σημασία για το μέλλον τους. Βέβαια, ότι ένα δεύτερο δύσκολο κομμάτι είναι όταν γυρνάνε από τους μεγάλους εδώ να τους πάλι να τους δώσει στήριξη, να καταλάβουν ότι είναι καλό να παίξουν εδώ αν δεν παίξουν πάνω, γιατί μόνο έτσι μπορούν να προχωρήσουν και μόνο έτσι μπορούν να αποκτήσουν αυτή τη σιγουριά και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Αλλά πιστεύω ότι όλοι αυτοί έχουν καταφέρει να κάνουν ένα μεγάλο έργο από την αρχή και τελειώσανε επιτυχημένα. Μέχρι πέρσι ήσουν στα ποδήλατα με άλλο ρόλο. Φέτος καλείς να διαχειριστείς νεαρά τα παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα και όνειρό τους είναι να παίξουν ποδόσφαιρο. Πώς είναι αυτός ο διαφορετικός ρόλος? Είναι πολύ διαφορετικός ρόλος. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις όταν έρχεσαι σε αυτή τη θέση που είμαι τώρα εγώ. Σίγουρα ότι υπάρχουν τα παιδιά που δεν παίξανε τόσο πολύ φέτος, όποια έχουν στο μυαλό τους ότι έπρεπε να παίξουμε, μπορούσαμε να παίξουμε. Μπορεί και να είναι έτσι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δώσω σημασία και σε αυτούς και να βλέπεις βελτίωση και από τα παιδιά που δεν έχουν παίξει πολύ. Πιστεύω ότι καταφέραμε και από αυτό το κομμάτι να τους βάλουμε στο μυαλό ότι αύριο και να είσαι κάπου αλλού ή να συνεχίσεις εδώ, πρέπει πάντα να παλεύεις και να κάνεις μεγάλη προσπάθεια, γιατί τώρα όλοι από αυτούς έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να παίζουν μπάλα. Τώρα περισσότερα πράγματα εξαρτούνται από τους ίδιους. Αν είναι σοβαροί, αν δουλεύουν 100% κάθε μέρα, πιστεύω ότι και οι ελπίδες να εκμεταλλευτούν αυτό είναι μεγάλες. Το επόμενο βήμα τώρα? Το επόμενο βήμα θα δούμε. Τώρα έχουμε άλλο 2 παιχνίδια, Τετάρτη και την Κυριακή, να τελειώσουμε. Μετά λογικά θα κάνουμε αρκετές μέρες προπόνηση, να περιμένουμε και τους μεγάλους, γιατί βέβαια ότι το καλό θα είναι να παίξουν και κάποιοι άλλοι, αν χρειάζεται για τη μεγάλη ομάδα, και να προετοιμάσουμε το επόμενο χρόνο, αν τα παραμείνω εδώ βέβαια. Είπες και πριν ότι το σημαντικό είναι ότι πάνε πολλά παιδιά στην πρώτη ομάδα. Ο Πόζογλου, ο Κουλούρης, ο Σαββίδης, ο Κιώσε ήδη έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός. Πώς βλέπεις εσύ τη συνέχεια και ποια είναι η συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και στην κατάκτηση? Κοιτάξτε, αυτή η συνεργασία από την αρχή, όταν ήταν ο κύριος Στέφενς, ήταν πολύ καλή. Και εγώ έμαθα αρκετά πράγματα από τον ίδιο, γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος και καλός προπονητής.
και τον ενδιάφερε. Ερχότανε, έβλεπε τα παιχνίδια, με ρωτούσε για τα παιδιά και είχε μεγάλο ενδιαφέρον πώς πάνε και τι κάνουν. Τελευταίες μήνες δεν είναι έτσι δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων μπορεί τελευταίες μήνες να παίζουν περισσότεροι, αλλά δεν υπάρχει αυτό το που υπήρχε με τον κύριο Στέφενς. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι για αυτά τα παιδιά, αν συνεχίζουν έτσι και αντέχουν αυτή τη σοβαρότητα που είχαν όλο αυτό το χρόνο, θα είναι καλό και για τους μεγάλους να τους έχουν πάνω. Κινήσεις που θεωρείς ότι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για ένα βήμα προς τις ακαδημίες της ομάδας, ποιο είναι? Συγγνώμη, οι κινήσεις που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και στο κομμάτι των ακαδημιών και στην πρώτη ομάδα, το οποίο οι ακαδημίες είναι... Κινήσεις, κοιτάξτε, τώρα είμαι σε μια θέση που δεν μπορώ, δεν είναι εύκολο να μιλάω και δεν είναι εύκολο να μιλήσω ιδιαίτερα για τους μεγάλους, για τη μεγάλη ομάδα και τις κινήσεις. Θα πω κινήσεις για τους μικρούς. Εγώ είμαι τέτοια άποψη, όταν είχα πολλά τηλεφωνήματα και από εδώ και από εξωτερικό και από τη χώρα μου να φέρουν τα παιδιά εδώ να τους δούμε και όλα δέχτηκα, αλλά με το ένα σκοπό και με μια λογική. Αυτή είναι, όταν φέρνεις κάποιον ιδιαίτερα από εξωτερικό εδώ σε εμάς, πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε και να έχει μέλλον, να βλέπεις αυτό, να μπορεί αυτό να εκμεταλλευτεί και η μεγάλη ομάδα. Αν φέρνεις τον έναν παίχτη εδώ, όποιον παράδειγμα έχουμε και ήδη εδώ, δεν είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει αυτή η μεταβίωση και αυτή η κίνηση. Αυτό λογικά είναι και για τους μεγάλους. Άρα δηλαδή καταλήξαμε εκεί ότι όταν κάνεις κάποιες μεταγραφές και όταν φέρνεις κάποιους παίκτες, πρέπει να είναι καλύτεροι από αυτούς που τους έχεις εδώ. Δυστυχώς εμείς τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσα παιδιά στη μεγάλη ομάδα, όπου έχουν, τουλάχιστον εγώ δεν τιμάμαι τελευταία 5-6 χρόνια, ότι υπήρχαν τόσο μεγάλα συμβόλαια. Μπορεί να αξίζουν τα παιδιά, δεν λέω ότι δεν αξίζουν, αλλά περισσότερα μικρά παιδιά τώρα ανεβήκαν από ποτέ, που δεν υπάρχει λογική. Εγώ θυμάμαι όταν εγώ έπαιξα εδώ, μέναμε απλήρωτοι και ένα χρόνο, αλλά δεν υπήρχαν, που ήταν πιο εύκολο να ανέβουν οι μικροί στους μεγάλους, δεν γινόταν αυτό. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι τα βρουν λύση και τα βρουν άκρη και στους μεγάλους, και ο ΠΑΟΚ τα βελτιώνεται κάθε χρόνο.